Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή με τον επίγοντα χαρακτήρα που παίρνει λόγω των πραγματικών συνθήκων, αλλά και υπό την πίεση των νεανικών διαδηλώσεων σε όλο τον κόσμο, μου θυμίζει, σε μια της τουλάχιστον αναλογία, πώς άνοιξε στη χώρα μας τελείως απρόσμενα, ευνηδιαστικά, η συζήτηση για το χρέος το 2010. Τότε έπεσαν ξαφνικά όλοι από τα σύννεφα. Και δικαίως οι πολίτες αναρωτιόντουσαν πώς φτάσαμε εδώ, γιατί οι πολιτικοί, οι ακαδημαϊκοί και οι γνωρίζοντες δεν μιλούσαν νωρίτερα. Θα αφήσουμε τις νεότερες γενιές να αναρωτηθούν αύριο το ίδιο πράγμα για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή πώς έφτασε η στάθμη της θάλασσας εδώ που έφτασε, πώς έφτασε το φαινόμενο του θερμοκηπίου εδώ που έφτασε, με τους πάγους να λιώνουν και ολόκληρα οικοσυστήματα να καταραίουν. Θα αφήσουμε να μας κατηγορήσουν ότι υπήρξαμε αδιάφοροι, άτολμοι και τελικώς άπραγοι, ή θα πάρουμε μέτρα τώρα? Αλλά κι αν πάρουμε μέτρα, θα έχουν έναν ουσιαστικό χαρακτήρα που θα φέρει αποτελέσματα, ή θα λέμε απλώς ωραίες κουβέντες με περιβαλλοντικά στολίδια για να παραχθούν στα μουμουέ, ανοίγοντας την ίδια στιγμή με την ψήφα μας στον δρόμο σε περισσότερες καύσεις ορυκτών και περισσότερα αέρια θερμοκηπίου? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα στοιχείο που τρομάζει και θέλουμε να το σκεφτούμε και να αναλογιστούμε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Οι ανάγκες σε παραγωγή ενέργειας διαρκώς αυξάνονται. Το 1965 σε όλο τον πλανήτη η ενέργεια που καταναλώθηκε δεν ξεπερνούσε τις 45.000 τεραβατόρες. Μια εικοσαετία μετά, το 1985, ήταν 75.000 τεραβατόρες. Είχαν δηλαδή αυξηθεί 70%. Το 2015 ήταν 110.000 τεραβατόρες. Και αυξάνει. Και τώρα που βρισκόμαστε, μήπως φτάσαμε ήδη στην οροφή και μπορούμε να χαλαρώσουμε? Απάντηση. Οδεύουμε ταυτόχρονα σε αύξηση του πληθυσμού και σε αύξηση της κατακεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας και άρα σε ραγδαία αύξηση της ανάγκης για ενέργεια. Εδώ λοιπόν να είμαστε καθαροί, γιατί κρυβόμαστε πίσω από όμορφες λέξεις όπως εξοικονόμηση ενέργειας, καθαρή ενέργεια. Όσο εξακολουθούμε να υπηρετούμε ως ανθρωπότητα και να χτίζουμε ένα σύστημα που συνδέει τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, την ανάπτυξη και την αύξηση των κερδών με την αύξηση της παραγόμενης ενέργειας, τότε θα είναι αδύνατο να αντιστρέψουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Και αυτό γιατί το μερίδιο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας και παραμένει χαμηλό και δεν προβλέπεται για τεχνικούς λόγους να γίνει αξιόλογο, τέτοιο που να έχει τη δυνατότητα να αντιστρέψει την κλιματική καταστροφή. Σήμερα παγκοσμίως δεν ξεπερνάει το 15% και προβλέπεται να μην ξεπεράσει το 20% στο ορατό μέλλον. Είναι σαφές ότι οι στόχοι εκπομπών για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής δεν επιτυγχάνονται. Δεν καταγράφεται μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ετησίως. Αύξηση καταγράφεται. Αύξηση που οδηγεί σε άνοδο της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς μέχρι το 2050 και συνακόλουθα σε καταστροφές στο περιβάλλον και τις κοινωνίες. Οι αρνητικές συνέπειες είναι γνωστές, ας μην επεκταθούμε, και θα γίνουν ακόμη δυσμενέστερες με την αποχώρηση των ΗΠΑ από το πρωτόκολλο του Παρισιού μετά την γνωστή καταστροφική απόφαση του Τραμπ. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν σήμερα? Πρώτον και κύριο, αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, ώστε να μειωθούν οι ενεργειακές ανάγκες. Αλλά φυσικά αυτό μόνο απλό δεν είναι. Είναι αντίθετα μια πολιτική επιλογή μεγάλης βαρύτητας και συνεπειών που το οικονομικό σύστημα από μόνο του, χωρίς να υποχρεωθεί, δεν θα την εφαρμόσει ποτέ. Γι' αυτό έχουν τεράστια σημασία και αποτελούν πηγή αισιοδοξίας οι διαδηλώσεις των νέων που παρακολουθούσαμε την περασμένη εβδομάδα σε όλο τον πλανήτη. Διαδηλώσεις που θα ενταθούν και είναι καθήκον μας να τις στηρίξουμε. Δεύτερον, αύξηση με κανόνες και όρους του ποσοστού εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Πρόκειται για 2 βήματα μεγάλα και δύσκολα. Μόνο μια μεγάλη συμμαχία εύπορων και μεγάλων χωρών μπορεί να μπει μπροστά και να τραβήξει πίσω τη σιγά σιγά όλο τον πλανήτη. Εξάλλου, οι εύπορες χώρες είναι που παράγουν τους περισσότερους ρήπους που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά επίσης έχουν τις οικονομικές δυνατότητες. Ωφελήθηκαν την προηγούμενη περίοδο, καθήκον να μπουν μπροστά σήμερα. Σε αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα πρέπει να παίξει θετικό ρόλο. Ρόλο που δεν είναι συμβατός με τους στόχους της εξορυκτικής βιομηχανίας. Εξάλλου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η εξορυκτική βιομηχανία είναι πολιτικά αυτόνομη και υπηρετεί τα συμφέροντα κατά κύριο λόγο των ΗΠΑ και του μεγάλου ενεργειακού λόμπι. Όχι τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά ακόμη και αν υπήρχαν
γεωπολιτικά συμφέροντα για την Ελλάδα. Αναρωτιέμαι, πού? Στο Ιόνιο? Ρωτώ. Τα τοποθετούμε πράγματι περάνω των περιβαλλοντικών αυτά γεωπολιτικά συμφέροντα? Δίπλα στην Ολυμπία, στο Κατάκολο? Δίπλα στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου? Δίπλα στον σεισμογενή πατραϊκό κόλπο? Στον ορεινό όγκο της Υπήρου? Στην Κρήτη, όπου οι εξορίξεις δεν είναι απλώς σε μια ανοιχτή θάλασσα όπως λένε, αλλά είναι δίπλα στη φωτιά της Μέσης Ανατολής και εντάσσουν δυστυχώς στα αμερικανικά σχέδια τα γεωπολιτικά την Κρήτη σχετικά με τη Μέση Ανατολή? Ή ξεχνάμε την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού και εκεί η ανοιχτή θάλασσα ήταν? Σε αυτό το πλαίσιο έχω εκφράσει έγκαιρα την αντίθεσή μου με τις συμβάσεις εξόρυξης, η κύρωση των οποίων συζητείται σήμερα. Τον Απρίλιο του 2018 υπέγραψα μαζί με τον τότε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Δημαρά και δύο έγκριτους επιστήμονες, τον Ιωσήφ Συνιγάλια και τον Στάθη Λουκά, κείμενο με το οποίο καλούσα την κυβέρνησή μας να μην επιμείνει σε ένα παραγωγικό σχέδιο ανάπτυξης που θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τον πλούτο ολόκληρων περιοχών, σπαταλώντας την ίδια στιγμή αλόγιστα τους φυσικούς πόρους. Αντίθετα, συνεργαζόμενη η κυβέρνησή μας με την οικολογική αριστερά έπρεπε να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο που να οδηγεί σε μια δίκαιη κατανομή του φυσικού πλούτου και σε ένα άλλο υπόδειγμα ζωής του πολίτη. Καταθέτω σήμερα στα πρακτικά, μαζί με τη σχετική ανακοίνωση, το άρθρο αυτό στην Εφημερίδα των Συντακτών και την ανακοίνωση και σχέδιο και την επιστολή της Greenpeace και της WWF, προς τους βουλευτές για το ζήτημα που συζητάμε. Κρατήστε. Στην επιστολή αυτή, μάλιστα των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων, επισημαίνονται με τεκμηριωμένο τρόπο τα σοβαρά ελλείμματα περιβαλλοντικής ασφάλειας, αλλά ξετινάζουν και όλη τη φιλολογία ότι θα βρούμε πολλά χρήματα στον πυθμένα της θάλασσας. Στο κοντινό μέλλον, μετά από 2-3 δεκαετίες, αν έχουμε μείνει, αδρανείς, οι σημερινοί νέοι και αυριανοί πολίτες θα στραφούν πίσω και θα κραυγάσουν τι κάνατε. Με ποιους θέλουμε να είμαστε τότε? Με εκείνους που ενήργησαν με ιδιοτέλεια, που αδιαφόρησαν όλος διόλου, ή με εκείνους που κόντρα στο ρεύμα πάσχισαν για μια άλλη ριζικά διαφορετική ενεργειακή πολιτική? Πρέπει να αισθανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε με τους δεύτερους. Με τα εκατομμύρια πολίτες που ξεχύνονται στους δρόμους των πόλεων του πλανήτη. Να δώσουμε τη μάχη για το περιβάλλον και την ανθρωπότητα και να την κερδίσουμε. Να είμαστε με τα παιδιά. Να είμαστε με την Γκρέτα Τούιμπεργκ, την οποία πρέπει να καλέσουμε στη Βουλή μας να μας μιλήσει, να την ακούσουμε, όπως επίσης πρέπει κάθε Παρασκευή που γίνονται διαδηλώσεις των παιδιών στο Σύνταγμα να κατέβουμε, να τους ακούσουμε μαζί τους. Αυτή είναι η πραγματική Βουλή των Εφήβων. Εκεί στο Σύνταγμα με τις διαδηλώσεις και όχι σε γραφειοκρατικές διαδικασίες εσωτερικού χώρου. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όσες προκλήσεις υπάρχουν, όπως για παράδειγμα στη δίωξη, στην αγωγή εναντίον του Δημάρχου Κερατσινίου από την εταιρεία, την πετρελαϊκή Oil One, που είναι μια εταιρεία που, όπως έχει καταγγελθεί, βρωμίζει το περιβάλλον και καθιστά σοβέζο την περιοχή εκεί, δίπλα στον Πειραιά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε μια κριτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταβάλλει θέση. Είναι μια θετική μετατόπιση που είναι κατά την γνώμη μου προάγγελος μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Αρκεί από το ναι, το βιαστικό και ακατανόητο, την παραμονή των εκλογών, να πάμε σήμερα σε ένα παρόν. Κατά την γνώμη μου δεν αρκεί. Άκουσα ως άλοθη το θέμα των ΕΛΠΕ. Είναι πραγματικό πρόβλημα το ξεπούλημα που ετοιμάζεται για τα ΕΛΠΕ. Αλλά είναι το έλασον. Το μείζον είναι η κλιματική αλλαγή. Και αυτή υπήρχε και πριν τις εκλογές. Και είναι λάθος να μην κάνουμε μια αυτοκριτική μπροστά στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική νεολαία. Αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς. Να μπορεί να διορθώνει τα λάθη της και να κερδίζει συνειδήσεις των πολιτών σε μια γραμμή αλλαγής της κοινωνίας, που σημαίνει σε μια γραμμή κοινωνικά και περιβαλλοντικά ισόρροπης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Και εμείς.